Πάμε να δούμε τι εφημερίδε παρέα, φίλε και φίλοι, και μετά θα καλημερίσουμε και την παρέα μα για τι οικονομικέ ειδήσει. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Αυγή. Μια φωτογραφία χαρακτηριστική του τι γίνεται στον υγειονομικό κλάδο αυτό το διάστημα. Διασωλημένη χώρα, σε κατάσταση ασφυξία στα νοσοκομεία. Εικόνε πολέμου βιώνουν γιατροί και νοσηλευτέ. Καμία ενίσχυση του ΕΣΥ με τον προπολογισμό του 2021. Μνημόνιο Μητσοτάκι με συνταγή πισαρίδη στην έρημο του lockdown. Ταμείο ανάκαμψη για λίγου και χωρί τη μεσαία τάξη το πρόγραμμα. Κάποια από τα θέματα τη Αυγή. Πάμε στο βήμα. Οι 15 μεταρρυθμίσει που θα αλλάξουν τη ζωή μα, όλο το σχέδιο για τα 32 δι του Ταμείου Ανάκαμψη. Έχει ετοιμάσει μια κάρτα, κοστή. Για επειδή... να περιγράψουμε τι θα αλλάξει στη ζωή μα. Ακριβώ. Όταν λέμε 32 δι, πρέπει να υπολογίσουμε και άλλα 40 δι. Αυτή είναι μια εξαιτία. Mm -hmm. άλλα 40 δισεκατομμύρια που είναι το ΕΣΠΑ και τα, και τα κονδύλια τη ΚΑΠ, τη Κοινωνία Αγροτική Πολιτική και άλλα 20 δισεκατομμύρια που πρέπει να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια, Έτσι. αυτό μα πάει γύρω στα 90 δισεκατομμύρια. Καλά, να να τα δούμε. Για να, θα... δούμε. για να δούμε. Για να δούμε πού θα, θα πάνε. πάνε και αν ξεκολλήσει, όπω είπε και το κάρο. Μετά, πού μπορεί να πάνε και τι μπορεί Ωραία. να κάνει στην καθημερινότητά μα. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία χείλει νεκρή σε 40 ημέρε. Η κυβέρνηση παραδόθηκε και παρέδωσε τη χώρα στην πανδημία. Ο ελεύθερο τύπο αναδρομικά αποδόρα τι συντάξει. Η δικαστική απόφαση που άνοιξε δρόμο για πληρωμέ. Αλλά αναδρομικά που πάνε πλέον για, για Ιανουάριο, στην ουσία. Έτσι, για τι πληρωμέ. Βέβαια, σωστό. Ναι. Η εφημερίδα Καθημερινή έχει ένα τίτλο που είναι απολύτω σωστό. Ο Νοέμβριο δεν είναι Μάρτιο. Οι mm. πέντε λόγοι που καθυστέρησε να αποδώσει καρπού στο δεύτερο lockdown. Αφήνει την προεδρία σαν Τραμπ. Και άλλα θέματα τη Καθημερινή, για να πάμε και στην Κυριακάτικη κόντρα. Στείνονται δύο κόμματα για να σώσουν τον Κυριακό. Με μπροστοφυλακή το Σιμίτη επιχειρούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του συστήματο. Η εφημερίδα Μακεδονία, Μαύρο Νοέμβρη, με μια φωτογραφία με τον Λευκό Πύργο κατασκότεινο. Το θανατηφόρο σύννεφο του κορονοϊού έχει σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, ο Τσίπρα στο λαβύρινθο του εφοπλιστή, ο Γιώργο Λογοθέτη, κατηγορείται ότι εξαγόρασε ασυλία διοργανώνοντα ομιλία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει η εφημερίδα. Το παρόν τη Κυριακή, κατάσταση πολιορκία, το έλεο του κορονοϊού η χώρα. Το πρώτο Θέμα, η ελπίδα από τη μία, οι νοσηλεύτριε που πήγαν να βοηθήσουν και η θλίψη από την άλλη. Ο μυστικό δείπνο πώ κόλλησαν τα ιερά ράσα τη Αρχιεπισκοπή. Και εδώ τα παιδιά του Μίκη μύθηκε και οι αλήθειε. Ο Μίκη το με την κόρη του Μαργαρίτα. Πρέπει να είναι την περίοδο σχόλες. που έγραψε το Μαργαρίτα Μαργαρό. Να με αφορούν μια ανάρτηση τη κόρη του ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Πάμε στη Real News. Χριστούγεννα στο σπίτι. Τι προβλέπει το σχέδιο τη κυβέρνηση για την περίοδο των εορτών. Κλειδώνει η παράταση τη καραντίνα. Μα το είπε χθε ο κύριο Γεωργιάδη, θα το δούμε σε λίγο. Ότι δεν, δεν, τη βγάζουμε μέχρι τον Νοέμβριο, πάμε και παραπέρα. Ο κύριο Φίλη και η κυρία Κεράμεσο έχουν δώσει συνέντευξη. Δεσμεύτηκαν οι δύο θαλαμίγοι τη οικογένεια Κουτσολιούτσου. Και άλλε ειδήσει, τα 32 δι, βρώμικο παιχνίδι του Ερντογάν στην Κύπρο. Πάμε στη γνώμη. Άδειοι δρόμοι και επικίνδυνοι. Μπαράζ τροχαίων ατυχημάτων εν μέσω καραντίνα. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Επειδή είναι άδειοι δρόμοι, γκαζώνουν. Ε. Ε. Δεν, Δεν είναι να δει στη γειτονιά τώρα. Το ένα που θα περάσει πάει με τα χίλια. Και, αν και έχουν αυξηθεί τα τροχαία. Το ίδιο. Ταχυδρόμο, οι πιο κρίσιμε ημέρε για την πανδημία. Την ερχόμενη εβδομάδα οι αποφάσει για την άρση του lockdown. Και τύπο Θεσσαλονίκη στα τέσσερα σημεία κλειδιά ενάντια στον κορονοϊό.